ξεκινάμε με την παιδεία, αν δεν κάνω λάθος. Μπαράζ έχουμε κινητοποιήσει να ταράξει την παιδεία. Πενθύμερες επαναλαμβανόμενες από τις 16 του μήνα. Τα σχολεία ανοίγουν αύριο για να κλείσουν σε 5 μέρες. 72 ΕΛΜΕ ψήφισαν σε σύνολο 88 για τις κινητοποιήσεις. Τώρα έχουμε να πάμε στα αναλυτικά, στα δημοτικά. 48 απεργία 18 και 19 του μήνα. Με προοπτική να την επεκτείνουν, δηλαδή θα συνεδριάσουν για να πάνε παραπέρα. Απεργία, συνεδρίαση, απεργία, συνεδρίαση, απεργία, συνεδρίαση, έτσι θα πηγαίνει. Μπαράς κινητοποιήσεων, είπαμε, στην παιδεία ιδιωτική εκπαιδευτική, 48 απεργία 16-9 και 17-9. Διοικητική πάλι πανεπιστημίων, απεργία μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Καθηγητές Πολυτεχνείου και Πανεπιστημίου Αθηνών, απεργία μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η συμμετοχή σε αυτές τις απεργίες. Δηλαδή, από τη μια η κυβέρνηση υπολογίζει ότι η συμμετοχή δεν θα είναι μεγάλη ή και αν είναι μεγάλη στην αρχή θα πέσει στη συνέχεια. Και από την άλλη μεριά οι απεργοί κάνουν μια κίνηση υψηλού ρίσκου. Την κάνανε και στις εξετάσεις και δεν τους βγήκε, είναι η αλήθεια. Σήμερα βεβαίως οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Άλλη πίεση είναι στις εξετάσεις, άλλη πίεση εδώ. Είναι μια μάχη. Κάθε μάχη είναι απρόβλεπτη. Τι θα κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Να πω μόνο ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε βέβαια το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος και για να δείξουμε ότι παίρνει και μια πολιτική διάσταση το θέμα, αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας θα πάει σε αγιασμό σχολείου στην Νέα Ιωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δώσει πολιτική χρειάσεω όλη αυτή την κινητοποίηση. Από την κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά σε σχέση με τα τελευταία. Περιμένουν να δουν πώς θα κυλήσει η απεργία, οι αποφάσεις, η συμμετοχή. Πόσο θα αντέξουν οι καθηγητές και είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχει και οικονομική πίεση και το γνωρίζουν αυτό στην κυβέρνηση. Αυτό που λένε ότι είναι ότι τέλος πάντων η κυβέρνηση ό,τι είχε να πει το είπε. Τώρα πρέπει να ερωτηθεί η ΟΛΜΕ από την κοινωνία, όπως λένε χαρακτηριστικά, που ακριβώς θέλει να το πάει το όλο θέμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση, εάν δει ότι πάει επί μακρόν όλη αυτή η ιστορία, πέρα από τις λεκτικές ακροβασίες που γίνονται καθημερινά, θα το αφήσει αυτό το πράγμα να ενταθεί και να φτάσει στα άκρα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι αρχή σεζόν, έτσι. Δηλαδή είμαστε μπροστά με το χειμώνα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και με όλες τις υποχρεώσεις και τα βάρη που κουβαλάμε. Τα σχολεία πάνε να κλείσουν. Σε όλους αυτούς τους γονείς που τα παιδιά τους δεν θα πηγαίνουν στο σχολείο. Τι λέτε? Κοιτάξτε, έχει κλείσει η Ελλάδα, αν δεν το έχετε αντιληφθεί. Η Ελλάδα είναι μια ρημαγμένη χώρα. Mm-hmm. Μια χώρα η οποία έχει αποδιοργανωθεί και συνεχώς λαϊλατείται, χωρίς μέλλον και χωρίς καμιά προοπτική. Λοιπόν, χρειάζεται αυτή η χώρα μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Μια δημοκρατική, προοδευτική ανατροπή για να αλλάξει πορεία. Και εδώ πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας πλέον σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι οι καθηγητές στέλνουν ένα πολύ μεγάλο μήνυμα στην ελληνική κοινωνία. Ένα μήνυμα ότι στέκονται όρθιοι, ενδιαφέρονται πρώτα απ' όλα για τα παιδιά και την επιβίωσή τους και τη μόρφωσή τους και ενδιαφέρονται για το δημόσιο σχολείο και τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Αποφασισμένοι να προχωρήσουν ακόμα και σε κλείσιμο εθνικών οδών, δηλώνουν οι εργαζόμενοι στη Λάρκο που διαφωνούν με το σχέδιο της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας και περιορισμό των αμυντικών βιομηχανιών. Το πρωί πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Αθήνας, ενώ συνάντησαν και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που λέει όχι στην ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ για την αποτροπή του μεγάλου εθνικού, οικονομικού και κοινωνικού εγκλήματος συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησής της και θεωρεί ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι ο συντονισμός τους με τους αγώνες των άλλων εργαζομένων για την ανατροπή της κυβέρνησης, της Τρόικας και των μνημονίων τους. Συντελείται ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο στη χώρα. Ξεπουλιέται έναντι πινακίου φακής. Το μόνο που μπορεί να φτιάξει πραγματικά αναχώματα, να τους χαλά στα σχέδια, να τους καθυστερεί και να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι ένα βήμα πιο μπροστά, είναι με τοπική σύγκρουση. Αντίθετα με την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ και την κυβερνητική πρόταση για τις αμυντικές βιομηχανίες είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία και τα εθνική σημασία μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ πρέπει να παραμείνουν σε ελληνικά χέρια και να ξεκινήσουν και πάλι τη μαζική παραγωγή. Παρά τις διαφορές τους, τα εναλλακτικά σενάρια για την αμυντική βιομηχανία και τη ΛΑΡΚΟ που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, με τελευταίο το σημερινό κυβερνητικό σχέδιο εξυγίανσης που ακούει στο έβυχο Plan B, οδηγούν σε συρρίκνωση, μαζικές απολύσεις, πετσόκομα μισθών, πρόθεση των ιδιωτικοποιήσεων. Οι σημερινές κινητοποιήσεις πάντως σημαδεύτηκαν από τον προφυλακισμό του πρώην Υπουργού Προκόπη Παυλόπουλου, προς τον οποίο συγκεντρωμένοι κινήθηκαν απειλητικά στη Βασιλή Σοφία, ενώ το εκτόξευσαν και ένα μπουκάλι με νερό.
Την ίδια ώρα, μέτωπο με τους δημάρχους ανοίγουν οι πληροφορίες για σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που όπως αναφέρει το Έθνος, θα οδηγήσει σε έξωση από το δημόσιο 700 εργαζομένων στα δημοτικά ραδιόφωνα. Ο αρμόδιος Υπουργός Γιάννης Μιχελάκης, σε δήλωσή του ωστόσο, έκανε λόγο για αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, απορρίπτοντας τις οριζόντιες περικοπές. Όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση σε όλες τις δομές και το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά για τους δημοτικούς ραδιοφωνικούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανήκουν σε δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού. Οι Δήμοι είναι εκείνοι που θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις στα πλαίσια της αξιολόγησης που θα κάνουν. Διέξοδος σε Ομπάμα μέσω Κρεμλίνου. Η Ρωσία βγάζει από τη δύσκολη θέση τις Ηνωμένες Πολιτείες για επίθεση εναντίον της Συρίας με την πρόταση να τεθεί υπό διεθνή έλεγχο το χημικό προστάσιο του Άσαντ. Σε νέα θεαματική κίνηση, η Δαμασκός δηλώνει ότι αποδέχεται τη ρωσική πρωτοβουλία για να μηχηθεί αίμα του Συριακού λαού. Με παρά συνεντεύξεών του σε 6 αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Ομπάμα καλωσορίζει μεν, αντιμετωπίζει όμως με επιφύλαξη την πρόταση. If Bashar al-Assad yields control of his chemical weapons to international authority, are we back from the brink? Is military strike on pause? Absolutely, if in fact that happened. I want to make sure that that norm against use of chemical weapons is maintained. That's in our national security interest. If we can do that without a military strike, that is overwhelmingly my preference. And now the key is, can we see with a sense of urgency. Urgency meaning how long does he have to show this is real? A week? A month? This is one of those situations where the stakes are high, but they're long term. Τώρα όμως αποδεικνύεται ότι υπήρξαν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η πρόταση προέκυψε μετά από επαφές της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα. Именно этим, именно подготовкой работоспособного, четкого, конкретного плана. Τις επαφές είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα και ο ίδιος Αμερικανός πρόεδρος. A solution, perhaps, which would allow Syria to take all of its weapons and right. put it under international control. Is that something that you've had any conversations at all with President Putin about? I did have those conversations, and this is a continuation of conversations I've had with President Putin for quite some time. Στην αρχή, η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι η επίθεση θα μπορούσε να αποτραπεί εάν η Συρία παρέδιδε μέσα σε μία εβδομάδα όλο το χημικό της οπλοστάσιο είχε χαρακτηριστεί ως γκάφα. Μετά όμως, ο Κέρι επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Λαυρόφ, ξεκαθαρίζοντας ότι θα εξετάσει τη ρωσική πρόταση μόνο εάν είναι σοβαρή. Ο Ομπάμα ωστόσο θεωρεί ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να υιοθετήσει το ψήφισμα. Οι γερουσιαστές όμως αναβάλουν τη συνεδρίαση για την ερχόμενη εβδομάδα. You still want Congress to vote authorization and do you still reserve the right to strike if they say no? Strikes may be less effective if I don't have congressional support and if the American people don't recognize why we're doing this. Τον έλεγχο και την καταστροφή των Συριακών χημικών όπλων ζητά με σχέδιο απόφασης η Γαλλία, το οποίο καταθέτει απόψε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Παρίσι υποδέχεται τη ρωσική πρόταση με ενδιαφέρον. Et la procédure sera engagée aujourd'hui même. Ιράν και Κίνα υποστηρίζουν το ρωσικό σχέδιο. Ο Ομπάμα πάντως δεν αλλάζει το προγραμματισμό του μετά τις νέες εξελίξεις και θα απευθύνει διάγγελμα στον αμερικανικό λαό. Η μόδα γιορτάζει διπλά. Όχι μόνο για τις μοναδικές δημιουργίες που παρουσιάζονται στη Νέα Υόρκη, αλλά και γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή μόδιστρους, ο Καρλ Λάγκερφελντ. Μπορεί σήμερα να σβήνει 80 κεάκια, όμως ως βετεράνος της μόδας συνεχίζει να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τους κατά πολύ νεότερους συναδέλφους του και να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις μελλοντικές τους κολεξιόν. Ο Γερμανός σχεδιαστής, γεννημένος στο Αμβούργο το 1933, πέρασε από τους διασημότερους οίκους μόδας, Fendi, Chloé, για να καταλήξει στη θέση του επικεφαλής σχεδιαστή της Chanel, κληρονόμος και άξιος συνεχιστής του διαχρονικού κλασικού που λάνσαρε με μεγάλη επιτυχία η Coco Chanel. Σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος κινείται ο Αμερικανός σχεδιαστής Tommy Hilfiger, ο οποίος αποφάσισε να φέρει την Καλιφόρνια στα σαλόνια της υψηλής ραπτικής, έχοντας ως χημικό μια παραλία και ιστιοσανίδες. Οι σερφίστες έχουν λόγο πλέον να παρακολουθούν τα ντεφιλέ. Ρομαντική και αέρινη, όπως πάντα, η Καρολίνα Χερέρα συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το κλασικό με το φουτουριστικό. Τα υφάσματα είναι απαλά, σχεδόν εύθραστα στο μάτι. Οι χρωματικοί συνδυασμοί σε ταξιδεύουν. Από την κολεξιόν, τις εντυπώσεις έκλεψαν τα ταγιέρ σε στυλ μαθήτριας και τα φορέματα που τελειώνουν στη μέση της γάμπας.